984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, 30 Ιουνίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Κατακόρυφη είναι από σήμερα η άνοδος του υδράργυρου και στην Κρήτη, σε εγρήγορση και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφέρειας. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης σε ασίτες, κορφές, Γεράκι, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα όρια Ηρακλείου Λασιθίου, υπό έλεγχο στις κορφές, αλλά η επιχείρηση κατάσβεση συνεχίζεται σε δύσβατη περιοχή στις ασίτες. Αύριο 5η 1η Ιουλίου αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη πυρομετεωρολογικά ημέρα. Παράλληλα με την κορύφωση του κύματος καύσωνα αναμένεται και μεταβολή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας με σταδιακή αποχώρηση των θερμών και ξηρών αέριων μαζών, η οποία θα συνοδευτεί από τη στροφή των ανέμων σε δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με παράλληλη ενίσχυση της έντασής τους, όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, κλειστό θα παραμείνει αύριο 5η 1η Ιουλίου το φαράκι της Αμαριάς, όπως έγινε γνωστό από τη Διεύθυνση Δασών. Η απόφαση λήφθηκε λόγω των επικείμενων υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εάν οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχιστούν και την Παρασκευή 2 Ιουλίου, και πάλι το φαράγγι θα μείνει κλειστό. Επίσης, χάθηκε μια 29χρονη Γαλλίδα που έκανε διακοπές στα Χανιά και δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 24 Ιουνίου. Οι τουρίστροι, όπως όλα δείχνουν, επισκέφθηκε το Ελαφωνήσι, ωστόσο την ημέρα που θα έπρεπε να έχει επιστρέψει στην πατρίδα της δεν εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα να δηλωθεί την 3η 29 του μήνα η εξαφάνισή της στην αστυνομία. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο χώρος στον οποίο επικεντρώνονται οι έρευνες, καθώς 29χρονη μπορεί να έχει επισκεφθεί οποιοδήποτε μέρος. Από πού να ξεκινήσει κάποιος αυτή την αναλυτική ενημέρωση για όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέχρι και αυτή την ώρα? Κύριε Λιονταράκη, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουλειράκη. Καλό μεσημέρι στα ακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το μέτωπο με την 29χρονη, να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στα Χανιά για την εξαφάνιση της κοπέλας. Πολύ καλά το είπατε στην εισαγωγή, ότι έχει να δώσει σημάδια ζωής από τις 24 του μήνα. Μόλις χθες, από ό,τι περαιτέρω δοντάς πληροφορίες, έμαθα ότι η οικογένειά της επικοινώνησε με την αστυνομία. Έχει στεθεί μια πραγματικά γιγαντιά ανθρώπινη επιχείρηση με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΑΚ, με θελοντικές ομάδες, με ό,τι διαθέσιμο μέσο μπορεί να διατεθεί, με drones, έτσι ώστε να βρεθεί σύντομα, και εύχομαι και ελπίζω να είναι καλά στην υγεία της κοπέλα. Αλλά μέχρι τώρα που μιλάμε, δυστυχώς δεν έχω κάποιο έτσι, μια καλή εξέλιξη αυτού. Φωτιές. Η αλήθεια είναι πως ήταν το διήμερο δύσκολο και αναμένεται να είναι ακόμα δυσκολότερο με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Εχθές είχαμε την εκδήλωση δύο πυρκαγιών στο νομό Ηρακλείου. Η μία ήταν στις Ασίτες και η άλλη στα όρια νομού Ηρακλείου με το οροπέδιο Λασιθίου. Πραγματικά ήταν αρκετά δύσκολες οι πυρκαγιές, με την έννοια ότι ήταν σε δύσβατο σημείο. Τα πυροσβεστικά και τα πεζοπόρα τμήματα ήταν πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν. Ήταν δύσκολη βραδιά, ειδικά για τις ασίτες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι ήταν 5 τα μέτωπα της φωτιάς, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Δηλαδή, κρυλωνόταν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία, αλλά πάντα στην ίδια περιοχή. Που αυτό βάζει υποψίες, αν μη τι άλλο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας η φωτιά προς το χωριό, υπήρξε η σκέψη στην πίσω μεριά του μυαλού όλων μας, η αλήθεια, εάν χρειαστεί να γίνει και εκένωση. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά, κύριε Λουδιράκη. Υπόψη είναι ότι εχθές κινητοποιήθηκε σχεδόν σύσσωμη η πυροσβεστική δύναμη του νησιού. Και σήμερα το πρωί, με τις ρήψεις των δύο ελικοπτέρων, και ευτυχώς ένα πάγιο έτοιμα της περιφέρειας Κρήτης υλοποιήθηκε. Η φωτιά τέθηκε νωρίς το πρωί υπό έλεγχο, και αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Αυτό είναι το καλό. Στις κορφές επίσης δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Γεράκι και Προσέμπαρο επίσης δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Αλλά πάντα η επιφυλακή, η πυροσβεστική υπηρεσία σε επιφυλακή, εκτός αν κάνουμε λάθος. Κυρία Δουλειράκη, και μία που μιλάμε και μου δίνετε ευκαιρία πραγματικά να τους ευχαριστήσω τους ανθρώπους. Δίνουν υπεράνθρωπο αγώνα και προσπάθειες κάθε φορά που τους χρειαζόμαστε. Είμαστε τυχεροί, διότι στην Κρήτη έχουμε επανάξιους αξιωματικούς και πυροσβέστες με ψηλά το αίσθημα της ευθύνης. Και από δική μας μεριά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να τους συνδράμουμε το έργο τους.
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τουλάχιστον και μέχρι το Σάββατο που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή δεν περιορίζομαι εγώ στο έκτακτο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Mm-hmm. Πάντως, από ό,τι βλέπω και από το χάρτη, μέσα από τα στοιχεία τα οποία δίνει η μετεωρολογική υπηρεσία, αλλά και από τον πυρομετεωρολογικό χάρτη, αν μπορώ να το πω έτσι, φαίνεται ότι αύριο 5η-1η Ιουλίου τα πράγματα θα είναι λίγο παραπάνω πιο επικίνδυνα, διότι θα είναι μεγάλος ο κίνδυνος για την εξάπλωση πυρκαγιών, και εδώ δεν έχουμε μόνο την Κρήτη, αλλά έχουμε την Κρήτη, την Πελοπόννησο, κυρίως Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Δωδεκάνησα, κυρίως στα ανατολικά τμήματα των νησιών αυτών, αλλά και κατά μήκος του υπηρετικού κορμού της χώρας, ανατολικά της Πίνδου. Θα υπάρχουν δυσκολίες από αύριο και εκεί χρειάζεται η προσοχή όλων μας. Η ιδιαίτερη προσοχή για το Ζηράκι, να παρακαλέσω τον κόσμο, ειδικά τις μέρες θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες, αν δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθεί, να μην το κάνει. Οι εργασίες στην ύπαιδρο καλό θα ήταν να αποφεύγονται, και σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή μας να παίρνουμε είτε το 100 την αστυνομία είτε το 199. Ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Θα είναι δύσκολο το τρίμερο, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ να τα απεξέλθουμε σε ό,τι χρειαστεί. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ, κύριε Λονταράκη. Στο Ηράκλειο, όπως σήμερα, για το πρόγραμμα εντατικοποίησης της εμβολιαστικής κάλυψης στην Κρήτη, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοχλέου, συμμετέχοντας σε ημερίδα που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, το απόγευμα συνάντηση με φορείς στο Λασίθι, και αύριο ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Θεμιστοχλέους στο Ρέθυμνο, όπως επίσης και στα Χανιά. Στο 42% είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων σήμερα στην Κρήτη και στο 20% όλων όσων έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, με βάση τα στοιχεία τα οποία έδωσε στον 984 η Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η κυρία Μπορμπουδάκη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια εντατικοποίηση εμβολιαστική κάλυψη του νησιού. Έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, δύο παράλληλες διαδικασίες οι οποίες μπαίνουν σε φάση τροχιάς υλοποίησης. Η εμβολιαστική κάλυψη έναντι της νόσου στις απομακρυσμένες και διπρόσιτες περιοχές της Κρήτης, όπου σε συνεργασία και με τους ιατρικούς συλλόγους και την τοπική αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουμε σε εμβολιασμούς στην κοινότητα και ανοιχτούς εμβολιασμούς όπου χρειαστεί. Και φυσικά στην αλλαγή, και αυτό είναι και αίτημα των πολιτών, και το έχουμε καταθέσει από τις αρχές του μήνα στο συντονιστικό κέντρο, στην αλλαγή εμβολίων σε εμβολιαστικές γραμμές της Κρήτης, όπου παρατηρείται ότι έχουμε μικρό αριθμό ραντεβού. Προχωράμε σε αλλαγή του εμβολίου για να εντατικοποιήσουμε τους εμβολιασμούς και να αυξήσουμε τον αριθμό των ραντεβού των πολιτών. Η εμβολιαστική κάλυψη έχει να κάνει και με την διάθεση του κόσμου και την εμπιστοσύνη που δείχνει στην εμβολιαστική κάλυψη. Έχει να κάνει και με την επάρκεια των εμβολίων, έχει να κάνει και με τη δυνατότητα πρόσβασης. Είχαμε πει, και αυτό πράξαμε στην υγειονομική περιφέρεια, ότι σταδιακά θα προχωρήσουμε σε άνοιγμα όλων των εμβολιαστικών γραμμών. 84 λοιπόν γραμμές σε πολλά σημεία της Κρήτης, σε όλη την πρωτοβάθμια και στα νοσοκομεία είναι ενεργοποιημένα. Να σας πω ότι στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε 42% του πληθυσμού 20 και άνω που έχει εμβολιαστεί, έχει ολοκληρώσει δηλαδή τον εμβολιασμό του. Ναι. Το αντίστοιχο ποσοστό στο περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου είναι στο 39%. Μιλώ και για τη δεύτερη δόση ή το μονοδοσικό, ναι, διότι τα ποσοστά είναι πολύ ψηλότερα αν μιλήσουμε μόνο για την πρώτη δόση. 46% έχει ολοκληρώσει του πληθυσμού, το περιφερειακή ενότητα Χανίων, ο πληθυσμός έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. 54% στο Λασίθι και 39% στο Ρέτσι. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας από το Ηράκλειο είπε μεταξύ άλλων: ευθύνη όλων μας, και ζητώ από την Εκκλησία σε κάθε κοινότητα, τους τοπικούς άρχοντες, τους ξενοδόχους, τους γιατρούς και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια του εμβολιασμού, να φτιάξουν τις λίστες με τους συμπολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί, και εμείς θα πάμε εκεί να τους εμβολιάσουμε με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Αυτό δείχνει ότι περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης ελευθερία, έτσι ώστε όλοι μας να είμαστε ασφαλείς και να προασπίσουμε το αγαθό της δημόσιας
Υγείας, να δώσουμε στιγμές ελευθερίας στην κοινωνία, να στηρίξουμε την κοινωνική δραστηριότητα, το εμπόριο και τους εργαζόμενους. Το μήνυμα το δικό μας ως Περιφέρεια Κρήτης είναι ξεκάθαρο, δήλωσε από τη δική του την πλευρά ο Σταύρος Αρναουτάκης, εμβολιασμός, ενώνουμε τη φωνή μας για να πείσουμε τον κόσμο σε μια δύσκολη συγκυρία για το νησί, για τον τουρισμό της Κρήτης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στηρίζει ενεργά την εμβολιαστική προσπάθεια της πολιτείας στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και θέλοντας να αναδείξει την τεράστια σημασία που έχει η επίτευξη του στόχου, που δεν είναι άλλος από την συλλογική ανοσία, απευθύνεται άμεσα στους πολίτες με το σύνθημα «Ο γιατρός σου εμβολιάστηκε εσύ» και καλεί τους πολίτες άμεσα να εμβολιαστούν. Κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Σύλλογου Ηρακλείου, κύριε Βαβουρονάκη, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Αδμυράκη, και εσάς και στους ακροατές. Μια προσπάθεια που η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αν θέλουμε να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας. Ωστόσο, με πολλά ερωτηματικά για την άρνηση του κόσμου, γιατί αυτή η στάση, όταν η ίδια η Διπεάρχης Κρήτης, η κυρία Μπορμπουδάκη, λέει ότι είμαστε ακόμα στο 42%, όταν έχει ανοίξει η τουριστική περίοδος, όταν είναι χαμηλά τα ποσοστά σε ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό των ξενοδοχοϋπαλλήλων και μάλιστα γνωρίζοντας από πρώτο χέρι επιχειρηματίες, τουριστικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι απευθύνουν έκκληση ακόμα και στις ενώσεις τους, αναπεριφερειακές ενότητες, να κάνουν μια βόλτα από τα ξενοδοχεία προκειμένου να μιλήσουν με το προσωπικό και να τους πούν ότι εσείς, ειδικά που ασχολείστε με τον τουρισμό, έχετε ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης να εμβολιαστείτε. Από την άλλη, μέσα σε αυτό τον προβληματισμό, και σας τα θέτω σε μένα, κύριε Βαβουρανάκη, αυτό που λέει ατομική ευθύνη, μα καλά, εγώ έχω την ευθύνη, πώς να τα σχολιάσεις όλα αυτά? Κύριε Βαβουρανάκη, νομίζω ότι όλα αυτά που περιγράψατε δίνουν το στίγμα, το τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία μας. Αλλά εκεί που θα μείνω εγώ είναι ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι της οικονομίας, αλλά είναι το κομμάτι της υγείας, και το οφείλουμε όλοι στον εμβολιασμό να εμβολιαστούμε απέναντι στις οικογένειές μας και στους ανθρώπους μας. Γιατί εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι το μόνο όπλο που έχουμε απέναντι στον κορονοϊό και απέναντι στην πανδημία σε αυτή τη φάση είναι το εμβόλιο, είναι ο εμβολιασμός. Τα εμβόλια είναι ασφαλή. Επομένως, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εμβολιαστούμε. Και επειδή σε αυτό την πανδημία, αυτό που μάθαμε σχεδόν από την πρώτη μέρα είναι να ακούμε τους ειδικούς, και τι πιο στον εμβολιασμό και στα θέματα υγείας, ο πιο ειδικός, το αναγνωρίζουμε όλοι, είναι ο γιατρός. Αυτό λοιπόν έχει το νόημα η καμπάνια που ξεκινήσαμε με το σύνθημα που περιγράψατε, το, για να πούμε ότι εμείς οι γιατροί έχουμε εμβολιαστεί. Και εφόσον έχουμε εμβολιαστεί, δίνοντας όχι μόνο το παράδειγμα, αλλά γιατί θα πρέπει εμείς να δίνουμε αυτό που αναζητούν οι πολίτες, την ασφάλεια όταν μας επισκέπτονται στα ιατρεία, και με αυτό που εμείς κάναμε από την πρώτη μέρα που μας δόθηκε η δυνατότητα, θέλουμε να το περάσουμε ως μήνυμα και στους συμπολίτες μας να το κάνουν άμεσα, για να μπορέσουμε όλοι να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Από τους ανθρώπους οι οποίοι σας ερωτούν μέχρι σήμερα, έστω και συμβουλευτικά, από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι στο δικό σας το κοινωνικό τον περίγυρο, μπορεί να είναι οι φίλοι, μπορεί να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σας συναντούν στον δρόμο, κύριε Βαβουρανάκη, αυτό το οποίο εισπράτεται για αυτή την άρνησή μας, ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό ή το χαμηλό ποσοστό, να το πω διαφορετικά, αυτός ο φόβος από όπου προέρχεται, από αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουμε ήδη καταγράψει, τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε χάσει εξαιτίας ίσως παρενεργειών εμβολιών? Επιτρέψτε μου να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν σε σχέση με τα εμβόλια, που μάλλον οι παρενέργειες που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με τα εμβόλια, με τον εμβολιασμό που έχει γίνει, είναι πολύ πολύ μικρές. Ωστόσο, όταν βρίσκεσαι στο κέντρο της παρενέργειας, όταν χάνεις έναν άνθρωπο, τότε πάει να μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για ζωές και φυσικά για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την οικογένειά του. Ωστόσο, αυτός ο προβληματισμός έρχεται από πολλές άλλες καταστάσεις, ίσως από την άναρχη πολυφωνία, χωρίς να υπάρχει τεκμηριωμένη γνώση που να κατατίθεται για να μπορεί ο συμπολίτης μας να ακούει τη γνώμη του ειδικού. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Αυτό όμως είναι ευθύνη της πολιτείας. Είναι ευθύνη και της πολιτείας. Άναρχη πολυφωνία, προέρχεται πρώτα από την πολιτεία. Ξέρετε, δυστυχώς κάθε ένας από εμάς μπορεί να πάρει οποιοδήποτε βήμα και να αρχίσει να λέει πράγματα τα οποία πιθανότατα δεν είναι τεκμηριωμένα. Και εκείνο που θα έλεγα εγώ και εκείνο που εμείς προτρέπουμε είναι οι συμπολίτες μας να απευθυνθούν στον γιατρό τους, στον προσωπικό τους γιατρό. Είναι εκείνος που θα τους λύσει οποιαδήποτε απορία έχουν, όχι μόνο σχετικά με τα εμβόλια, αλλά όπως κάνουν μέχρι τώρα και τα προβλήματα υγείας που τους απασχολούν. Και με αυτόν τον τρόπο θα ενημερωθούν κατάλληλα.
θα μπορούν να επιλέξουν ή θα μπορέσουν να τους καθοδηγήσει και το ποιο εμβόλιο είναι εκείνο το οποίο μπορούν να επιλέξουν και το οποίο θα πρέπει να κάνουν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας. Εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας, επισκεφτόμαστε τον γιατρό μας, είναι εκείνος ο οποίος θα μας κατευθύνει σωστά. Αναλαμβάνετε ρόλο ως ιδιώτες γιατροί προκειμένου να γίνει αυτή η εμβολιαστική προσπάθεια και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, κύριε Βαβουρανάκη? Όπως γνωρίζετε, ο Ιατρικός Σύλλογος είναι σύμβουλος της πολιτείας για θέματα υγείας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει μόνο ιδιώτες γιατρούς, είναι επιστημονικός φορέας όλων των γιατρών όλης της χώρας και προκειμένου στο Ηράκλειο. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε καταθέσει προτάσεις από την πρώτη μέρα της πανδημίας, τις έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και μαζί. Η τελευταία πρόταση που έχει να κάνει με την δημιουργία κινητών εμβολιαστικών μονάδων λαμβάνει σάρκα και οστά, ξεκινώντας από την Κρήτη, και αμέσως από την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτούμε, θα πάμε όλοι μαζί με συντονισμένα σε περιοχές του Δήμου μας, εκεί που δεν μπορούν να μετακινηθούν οι συμπολίτες μας στα εμβολιαστικά κέντρα, για να τους εμβολιάσουμε εκεί. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε, και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα το σημερινό από τη σύσκεψη που είχαμε, η συνεργασία με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, για να μπορέσουμε και να καταγράψουμε τους ανθρώπους που θέλουν να εμβολιαστούν και εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, και φυσικά όλους εκείνους οι οποίοι θα επιθυμούν να εμβολιαστούν. Το δεύτερο βήμα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, αυτόν τον ρόλο που δίνει η πολιτεία στους προσωπικούς γιατρούς. Θα δώσει τη δυνατότητα δηλαδή σε όποιον γιατρό επιθυμεί να προμηθευτεί εμβόλια, να έχει στα χέρια του εμβόλια, στο ιατρείο του, να μπορεί να εμβολιάσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να μετακινηθούν, και φυσικά να μπορεί να εμβολιάσει στο ιατρείο του τους ασθενείς του, τους ανθρώπους που τους εμπιστεύονται, δίνοντας ακόμα μία διέξοδο το να μπορείς να εμπιστευτείς στην πραγματικότητα τον γιατρό που εμπιστεύεσαι, εκείνον ο οποίος θα σου λύσει τα προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, λάθη, παραλήψεις, αυτά τα οποία δεν έγιναν, πολυφωνία η οποία υπήρξε, φόβος, όλα αυτά μέτρησαν στο να έχουμε αυτά τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στην Κρήτη. Μια εμβολιαστική προσπάθεια που ξεκινά με τη συμμετοχή όλων εσάς από 5 Ιουλίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι δύο δόσεις εμβολιασμού, πρώτες του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, που φαίνεται ότι πραγματικά περπάτησε έτσι όπως έπρεπε να περπατήσει. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, είμαστε στη φάση στην πανδημία, είμαστε στη φάση της σύνθεσης, και θα πρέπει να παίρνουμε τα μηνύματα εκείνα που, και να διορθώνουμε ενδεχομένως φάλματα τα οποία έχουν γίνει. Στην παρούσα φάση αυτό που χρειάζεται είναι να προτρέψουμε όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Το μήνυμα είναι σαφές, τα εμβόλια είναι ασφαλή, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί, ακόμα και αν νοσήσουν, θα νοσήσουν ελαφρά. Το μεγαλύτερο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε είναι στους συμπολίτες μας, στους ηλικιωμένους, εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί για τους λόγους που περιγράψατε, της επιφύλαξης, ίσως και του φόβου απέναντι στις ανεπιθύμητες και τις παρενέργειες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν ότι οι παρενέργειες και ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλοκές του κορονοϊού είναι πολύ, πολύ πιο βαριές και πιο επώδυνες και μπορεί να αφήσουν και πολύ σημαντικά προβλήματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα που, αν δεν εμβολιαστεί, είναι εκείνη η οποία θα νοσηλευτεί, θα χρειαστεί να νοσηλευτεί σε μονάδες και θα έχουμε ενδεχομένως και απώλειες που τις ζήσαμε την προηγούμενο καιρό με την επιβάρηση του συστήματος υγείας τις προηγούμενες μέρες. Ευχαριστώ, κύριε Βαβουρανάκη, και καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό σας μεσημέρι. Κάλεσμα επίσης της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, στον εμπορικό κόσμο, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους πολίτες, να σκεφτούν ότι ο εμβολιασμός είναι η μεγάλη ευκαιρία που έχουν να προστατεύσουν την υγεία και την ζωή τη δική τους, των οικογενειών τους, αλλά και του περίγυρου τους. Το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν πάντως 22 νέα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 17 στο Ρέθυμνο και 4 στα Χανιά. Κανένα κρούσμα στο Λασίθι. Αισθητά μειωμένες είναι και οι νοσηλίες κορονοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης, καθώς 21 συμπολίτες μας νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και τις κλίνες ΜΕΘ. Από τους 21 ασθενείς, οι 12 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID και οι 9 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν έγινε δεκτή από το Τμήμα Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας η αίτηση υπηρετούντων στην ΕΜΑΚ, η οποία ζητούσαν να ανασταλεί η διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος για υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού του εν λόγω σώματος. Αρχίζει και πάλι από την 5η, 1η Ιουλίου, η διάθεση των δωρεάν self-test στα φαρμακεία όλης της χώρας. Θα επανελειτουργήσει 5η-1η του μήνα από τις 8 το πρωί.
έως και το Σάββατο 10 Εβδόμου στις 5 το απόγευμα, με προσωρινή διακοπή λειτουργίας από το Σάββατο 3 Εβδόμου έως τη Δευτέρα 5 Εβδόμου. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα διανέμονται 4 self-test σε εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε νέους έως 18, από 18 έως 30 ετών για να καλυφθούν για ολόκληρο το μήνα Ιούλιο. Δεν θα λαμβάνουν self-test όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Ευνηδιασμένοι και δυσαρεστημένοι με τη δημιουργία διαφορετικών χώρων για εμβολιασμένους και μη στην εστίαση είναι την ίδια ώρα επιχειρηματίες. Μιλούν για ένα νέο οικονομικό πλήγμα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και δεν μπορούν να βγάλουν και εκτός της επιχείρησης τους θαμώνες, αλλά ούτε να κάνουν οι ίδιοι ελέγχους, καθώς αυτό είναι αποτρεπτικό για τον κόσμο. Για πρόστιχη πράξη στην εστίαση μίλησε στον 984 στο Γιώργο Σαχίνη ο Ηλίας Μαμαλάκης. Ανεφάρμοστα μέτρα και χωρίς καμία διέλευση στην εστίαση, λένε επίσης στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής η Νίκος Ριγάκης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου στο Ηράκλειο, και Ανδρέας Κλαψινός, πρόεδρος στο χώρο της εστίασης αναψυχής από το Ρέθυμνο. Η μεταβίβαση ευθύνης ήταν μια πολύ, θέλω να το πω, πρόστιχη πράξη, με την έννοια ότι καθιστά τον κάθε εστιατόρα υπεύθυνο για το τι κάθεται στο τραπέζι και τι δεν κάθεται. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι θα γίνει αλαλού, με την έννοια ότι θα συγκρουστούν οι εστιατόρες με δικούς τους πελάτες που τους έχουν σε μια συνέχεια, που θα πρέπει ο πελάτης να κάνει κάθε δύο μέρες ένα τεστ, όχι rabbit, αλλά ένα μοριακό ή ένα από αυτά το 2-3 ημερών, που αυτό είναι και κόστος. Και σήμερα ο γιατρός, ένας φίλος μου γιατρός, μου έστειλε ότι για κάθε τεστ που θα κάνουν θα παίρνουν 3 ευρώ, δηλαδή ένα ξεφτυλισμό. Υπάρχουν και τα στοιχεία τα εξής. Πώς θα προμηθευτεί και τι θα προμηθευτεί ο εστιατόρας από πρώτες ύλες, που δεν ξέρει τι πελατεία θα έχει και πώς θα την έχει, τι προσωπικό θα προσλάβει, και θα πρέπει και αυτοί όλοι, αυτοί θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ή να κάνουν τα τακτικά τεστ. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα γίνει ένα λαλούμ. Δεν υπήρχε καμία διαβούλευση. Αυτή τη στιγμή ζούμε πρωτόγνωρες πάλι καταστάσεις για μία ακόμα φορά. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει στην κυβέρνηση πώς εμείς θα το κάνουμε αυτό, πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μας καλούν για μία ακόμα φορά να βγάλουμε εμείς το χέρι από την τρύπα. Και καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που περνάμε, που υπάρχει αναδουλειά στα καταστήματά μας, καλούμαστε με το λιγοστό προσωπικό που έχουμε επαναφέρει στις θέσεις τους να κάνουμε και αυτό. Νομίζω ότι είναι αυτά τα πράγματα θα πρέπει πρώτα να συζητιούνται και μετά να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Δηλαδή θα πρέπει να διαχωρίζουμε τους πελάτες μας. Δεν έχει βγει κάτι για επίσημα ανακοίνωση ακόμα για το πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός, πέραν της εισόδου δηλαδή του κάθε πελάτη με το κάθε τεστ ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Θα παίρνουμε λοιπόν μια διαδικασία να χωρίζουμε τους πελάτες, να κάνουμε διακρίσεις σε πελάτες, να αρχόμαστε σε αντιπαράθεση με τους πελάτες μας, που λίγο πολύ εδώ στο Ηράκλειο, κύριε Ζαχίνη, πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε μια κοινωνία όπου γνωρίζει ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, θα έρθουμε για μια ακόμα φορά εμείς οι ίδιοι επιχειρηματίες σε προστριβές με τους πελάτες στους θαμώνες μας, που για τον δική λόγο ο καθένας με τη δική του μεριά βλέπει το κομμάτι του εμβολιασμού, που δεν θα το κρίνω εγώ αυτή τη στιγμή. Ή ας πούμε και ακόμα και μεταξύ τους οι πελάτες οι ίδιοι. Δηλαδή, να μπαίνουν σε αντιπαράθεση. Φανταστείτε να, σε μια είσοδο ενός καταστήματος να συγχρονιστούν και οι μεν και οι δε. Η εστίαση λειτουργεί σαν χώρος αναψυχής, να περάσει καλά ο άλλος, να ξεφύγει από τα προβλήματά του, από οτιδήποτε το προβληματίζει στην καθημερινότητά του, και θέλει να βγει κάποια στιγμή έξω να διασκεδάσει, να απολαύσει ένα ποτό ή τα φαγητά μας. Δεν γίνεται να το βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία, και ούτε μπορούμε να κάνουμε εντός εισαγωγικών το χωροφύλακα σε κάθε πελάτη που θα μπει στο μαγαζί, ή να τον βάλουμε σε διαδικασία να σκεφτεί ότι, ξέρεις κάτι, σήμερα θα διαλέξω 4 φίλους που είναι εμβολιασμένοι να πάμε να πάμε όλοι μαζί. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Απαραίτητο από αύριο για τις μετακινήσεις σε 33 χώρες της Ευρώπης το Green Pass. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει στοιχεία ταυτότητας, όνομα, ημερομηνία γέννησης και κυρίως πληροφορίες
σχετικές με τον εμβολιασμό, τύπος εμβολίου, αριθμός δόσεων, ημερομηνία εμβολιασμού ή στην περίπτωση διαγνωστικού τεστ, ημερομηνία και τύπο του τεστ, θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Το εργαλείο είναι το ίδιο στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες: Ανδόρα, Ισλανδία, Λίχτενστάιν, Μονακό, Νορβηγία, Ελβετία, ενώ οι κανόνες εισόδου και εξόδου ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό. Την πεποίθησή του ότι η ανάπτυξη που θα έρθει τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας θα είναι ισχυρή, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, όπως επίσης και με τον Πρόεδρο του ΣΕΦ. Είπε ότι η κυβέρνηση θα πατήσει περισσότερο γκάζι, έτσι ώστε οι μεταρρυθμίσεις να γίνουν πράξη μία ώρα αρχίτερα και πως η ανάπτυξη που θα έρθει τα επόμενα χρόνια θα είναι ισχυρή με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά της προηγούμενης δεκαετίας. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η Ελλάδα για να προχωρήσει μπροστά πρέπει να εγκαταλείψει τις παλιές συνταγές. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι αν η χώρα ακολουθήσει το χρεοκοπημένο μοντέλο των προηγούμενων δεκαετιών, πάνω στο οποίο βαδίζει η κυβέρνηση σε κρίσιμους τομείς, εργασία, φορολογία, ταμείο ανάκαμψης, πτωχευτικός κώδικας, τότε κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ξανά δημοσιονομικό πρόβλημα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Εφικτή θεωρεί η Τράπεζα της Ελλάδας τη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό έως το τέλος του 2022, παρά τις αβεβαιότητες που δημιουργεί η πανδημία και η οποία αναμένεται να δημιουργήσει νέα κόκκινα δάνεια. Γι' αυτό, όπως σημειώνει, οι τράπεζες οφείλουν να επανεξετάσουν την επάρκεια των προβλέψεών τους για τον πιστωτικό κίνδυνο και ειδικότερα την ικανότητα αποπληρωμής από δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεδομένου ότι τα κρατικά μέτρα στήριξης αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα. Το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από την πανδημία με βάση το σχεδιασμό που έχει ήδη γίνει ανακοίνωσαν Υπουργείο Οικονομικών και ΑΔΕ. Από σήμερα, Τετάρτη, 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν οι εκαθαρίσεις των αποζημιώσεων Απριλίου, οι προκαταβολές Μαΐου, ενώ θα εκαθαριστούν και θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τις υπεκμισθώσεις ενός ακινήτου για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταβολής αποζημίωσης από τους αρχικούς ιδιοκτήτες. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με το οποίο δημιουργείται το νέο επικουρικό ταμείο, ενώ αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μετατροπή σε κεφαλαιοποιητικό του συστήματος επικουρικής ασφάλισης με τη δημιουργία ατομικού κουμπαρά για κάθε ασφαλισμένο. Στο νέο ταμείο εντάσσονται υποχρεωτικά το σύνολο των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2022 και είναι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης, μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δικηγόροι όπως επίσης και μηχανικοί. Το τρίμερο 2 με 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στο Κατράκιο Θέατρο Νικές. Τα στρογγυλά τραπέζια αφορούν στις θεματικές ενότητες οικονομία, περιβάλλον, εργασία, κοινωνικό κράτος, πολιτισμός, κράτος, θεσμοί και δημοκρατία. Με 6.000 συμμετοχές παιδιών από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και μαθητών ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, Αυστραλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτο, Βέλγιο μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκε online παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής στον ΕΛΤΑ με θέμα «Η Επανάσταση του 1821». Καθα καλωσορίσω στο σημείο αυτό τον Διευθυντή Εσωτερικής Επικοινωνίας στον ΕΛΤΑ, τον κύριο Λαζαρό Λαζαρίδη. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Πολύ καλημέρα σε εσάς και καλησπέρα σας. Μάλλον 2,5 ώρα καλησπέρα σε εσάς και την όμορφη Κρήτη. Τα 4 έργα που διακρίθηκαν και τα οποία είχα την τύχη μέσα από τα δελτία τα οποία έχουν αποσταλεί να τα δω πραγματικά κοσμούν, κύριε Λαζαρίδη, και είναι αυτά τα οποία θα μετατραπούν και σε γραμματώσιμο για να αποτελέσουν αναμνηστική σειρά, έτσι. Οι συμμετοχές όλες οι οποίες λάβαμε πέρα ότι είχαν ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας για οι συμμετοχές. Ήταν πάνω από 6.000 τα παιδιά τα οποία ανά τον κόσμο στείλανε την ζωγραφιά τους ή τη δημιουργία τους με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να επιλέξουμε, να καταλήξουμε στα 4. Αν μπείτε στο site 1821.lta.gr θα δείτε τα 15 που φτάσαμε για να επιλέξει και το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία από που συμμετείχαν και καλλιτέχνες, συμμετείχαν φιλοτελιστές στο να καταφέρουμε να φτάσουμε να επιλέξουμε. Είναι υπέροχες ζωγραφιές, είναι από δύο ηλικιακές ομάδες. Η μία ηλικιακή ομάδα 7-10 είναι δύο ζωγραφιές από αυτή την ηλικιακή ομάδα και δύο ζωγραφιές από την ηλικιακή ομάδα 11-15.
τα γραμματόσημα θα κυκλοφορήσουν αρχές Οκτώβρη. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ξεπεράσει κάθε εμπόδιο COVID και θα μπορέσουμε να καλέσουμε αυτά τα τέσσερα παιδιά που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή και από τις περιοχές που είναι, να έρθουν εδώ στην Αθήνα, να τους βραβεύσουμε με μια ωραία τελετή, γιατί πραγματικά είναι και τα τέσσερα γραμματόσημα που το ένα βαρίστα το κρυφό σχολείο, το άλλο από την έξοδο του Μεσολογγίου, το τρίτο του ήρωες του 1821 και το τέταρτο της γυναίκες της Επανάστασης. Μοναδικά και τα τέσσερα τα παρατηρούσα και νόμιζα ότι πραγματικά είχαν γίνει από το χέρι ενός πολύ μεγάλου ζωγράφου, αλλά το ταλέντο τους πραγματικά είναι απίστευτο. Και επειδή εμείς έχουμε δει και live, γιατί τα ζητήσαμε για να είμαστε και σίγουροι ότι είναι ζωγραφιές, ότι είναι, ζητήσαμε να μας έρθουν σε φυσική μορφή, όχι μόνο σε ηλεκτρονική, όπως συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Και τα παραλάβαμε εδώ τα έργα και των τεσσάρων παιδιών, γιατί πραγματικά το λέω και χαίρομαι ότι είναι έργα, δεν είναι ζωγραφιές, είναι τόσο όμορφες. Ήρθαμε εδώ, τις είδαμε τις ζωγραφιές, μιλήσαμε με τους δημιουργούς και πραγματικά είναι χαρά και τιμή των ελληνικών ταχυδρομείων που θα φιλοξενήσουν αυτά τα τέσσερα γραμματόσημα σε μια σειρά, αναμνηστική σειρά γραμματοσύμων που θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, γιατί θα είναι γραμματόσημα που θα μπορούμε να βρίσκουμε στα ελληνικά ταχυδρομεία για να τα αγοράζουμε, να τα ταχυδρομούμε, να τα χρησιμοποιούμε, να τα συλλέγουμε για όλες τις χρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λασαρίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για 10η συνεχόμενη χρονιά συγκαταλήγεται στα καλύτερα νέα πανεπιστήμια διεθνώς, καταλαμβάνοντας την 71η θέση. Παρατείνεται μέχρι την 5η 15 Ιουλίου η προθεσμή υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών υπείων στους 26 βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για τη σχολική χρονιά 2021-2022. Αύξηση 140,7% σημείωσαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα σύμφωνα με την Ελστάτ τον Απρίλιο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με 751 νεκρούς και τραυματίες. Επίσης, η Ελστάτ καταγράφει ότι το 54% των τροχαίων προκαλείται εντός των κατοικημένων περιοχών, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο 38%. Εδώ, ωστόσο, κύριε Λευτέρη Μιχελάκη, που είσαι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών, φαίνεται ότι υπάρχει μια παράνοια. Από τη μία, μας επαινούν και μας βραβεύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε καταφέρει μέσα στη δεκαετία που πέρασε να μειώσουμε τα τροχαία, και εδώ έχουμε μέσα σε ένα μήνα μια αύξηση των τροχαίων σε ένα ποσοστό 140,7%. Τι στην ευχή συμβαίνει? Η παράνοια δεν είναι στους αριθμούς. Η παράνοια είναι στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις έρευνες αυτές. Γιατί τα βλέπουν πραγματικά μόνο με αριθμούς, δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Αλλά πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν στοιχεία και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αναγκαιότητες που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν όλοι τόσο καιρό μας είχαν κλειστούς και δεν κυκλοφορούσαμε στους δρόμους, εννοείται δεν θα είχαμε τροχαία ατυχήματα. Μα είναι αυτονόητο. Όταν δεν κυκλοφορείς στους δρόμους, δεν έχεις τροχαία ατυχήματα. Όταν αναγκάζεσαι να κυκλοφορήσεις στους δρόμους, και η ανάγκη, βάλτε το εισαγωγικά, γιατί δεν είναι πάντα ανάγκες πρώτη τάξη, αν θέλετε. Και η ψυχολογία σου δεν είναι η καλύτερη, και το θυμικό σου λειτουργεί και το συναισθημά σου διαφορετικά και αντιδράζει διαφορετικά. Πάρα πολλά πράγματα. Όταν τα αυτοκίνητα λόγω οικονομικής κρίσης είναι ασυντήρητα. Πάρα πολλά. Όταν, εν πάση περιπτώσει, ως βασική αρχή, και το έχουμε τονίσει πολλές φορές από την εκπομπή σας με εσάς και με τη συχνότητά σας, ότι όταν η βασική αρχή είναι μια, ότι η μετακίνησή μας είναι μόνο με τα γιοταχή αυτοκίνητα. Και όλα εξαρτώνται από τα γιώτα αυτή, η αυτοκίνητα και μηχανάκια. Η προέκτασή μας η καθημερινή είναι το αυτοκίνητο και η μηχανή. Λογικό είναι να έχουμε αυτά τα πράγματα. Αν ζούσαμε σε μια κοινωνία που στο κέντρο ήταν ο άνθρωπος και όχι το αυτοκίνητο, βεβαίως δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα. Όμως όλα αυτά δεν τα παίρνουν υπόψη τους και δεν τα μελετούν οι ειδικοί. Την ευημερία μας το ξέρετε από την άλλη, ότι την μετράμε ανάλογα με το πόσα αυτοκίνητα διαθέτουμε και τι τύπου είναι το αυτοκίνητό μας ή η μηχανή μας. Το ξέρετε. Έτσι, ναι, αυτή είναι η κατάστασή μας. Έτσι μας έχουν βάλει, γιατί πίσω από αυτό, το έχουν πει πολλές φορές, είναι πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή σε εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια παγκοσμίως. Έτσι. Άρα πρέπει να στηρίξουν αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η διαφορά. Εάν λοιπόν αλλάξουμε πολιτική και αλλάξουμε τακτική, και αυτό είναι μια παγκόσμια απέτηση, δεν είναι μόνο. Πρώτος ο άνθρωπος και στη συνέχεια ο τρόπος που μετακινείται. Αυτό θα δούμε και πραγματικά αποτελέσματα. Και όπου έχουν υπάρξει μειώσεις πραγματικά τροχαίων δυστυχημάτων κλπ. Έχουν επενδύσει στον άνθρωπο σε άλλο τρόπο μετακίνησης. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Και θα συνεχίσουμε να το λέμε εμείς τουλάχιστον ως Πανελλήνιους Συλλόγους Εκπαιδευτών Οδήγησης. Έτσι.
Το είδατε, φαντάζομαι, και εδώ στην καθημερινότητά μας. Μόλις ελευθερωθήκαμε λίγο-λίγο από την καραντίνα, πανικός γίνεται στους δρόμους. Είχαμε ένα τροχαίο σήμερα κοντά στο μεσημέρι στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Εγκατάληψη μάλιστα ενός ατόμου, σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον μοτοσυκλετιστή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Αναζητείται ο οδηγός από τις αρχές. Αλλά ως φαίνεται από αυτά τα νούμερα παραμένουν ως ευάλωτη κατηγορία οι μοτοσυκλετιστές με ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 38%. Έτσι. Ενώ ο αντίστοιχος, λέει, μέσος όρος είναι το 18%. Προηγούνται οι πεζοί και ακολουθούν οι μηχανές κλπ. Όμως εμείς εξακολουθούμε να λέμε ότι η μετακίνησή μας και η ζωή μας σχετίζεται άμεσα με το αυτοκίνητο και τη μηχανή. Έτσι. Και αν σταματήσουμε κάποια περίοδο και έχουμε λιγότερα τροχαία ή τέλος πάντων δεν έχουμε συμβάντα, θα έρθουν κάποιες άλλες μέρες που θα έχουμε πάρα πολλά. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό τρόπος, ούτε μια συνταγή που θα λέγαμε, ξέρεις κάτι, κάντε βρε παιδιά αυτό να τελειώνουμε. Όχι, δεν είναι. Όσο έχουμε αυτή την κατάσταση και δεν λέμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή η χρήση του ΙΟΤΧ, η αυτοκινήτου ή μηχανής, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε αποτελέσμα. Μάλιστα. Κρατώ αυτή την επισήμανσή σας ότι πρέπει να αλλάξουμε προτεραιότητες. Πρώτα ο άνθρωπος, στη συνέχεια το μέσο που μετακινείται ο καθένας από εμάς. Αυτή είναι η απέταση μιας κοινωνίας που πρέπει να έχει ένα άλλο προσανατολισμό. Έχουν περάσει δεκαετίες. Έχουμε δει και έχουμε δει πράγματα, αλλάζουν καθημερινά τόσα πράγματα γύρω μας. Έχουμε μπει σε πιο γρήγορες καταστάσεις και μια και πάμε γρήγοροι για να το καταλάβουμε. Όταν οι ταχύτητές μας είναι γρήγορες, πολύ γρήγορες, όχι μόνο στο δρόμο, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι γρήγορο. Τρέχουμε συνεχώς. Η ταχύτητα λοιπόν στη ζωή μας είναι καθημερινό φαινόμενο. Είναι ένα με τη ζωή μας. Μοιραία λοιπόν θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα, μοιραία θα κουτουλούμαστε και σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Μάλιστα. Τη μετράμε αυτή την ταχύτητα διαφορετικά, την ταχύτητα της ίδιας της ζωής. Τη μετράμε με το χρήμα, την μετράμε με άλλο μέτρο, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα οποία καταγράφονται. Ευχαριστώ κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλημέρα. Τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών έλαβε η επανασύσταση αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Χανίων. Η απόφαση αυτή εγκρίνει τη δημιουργία 49 οργανικών θέσεων για τη σύσταση του νέου τμήματος, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο οργανόγραμμα του Δήμου και έχουν εγγραφεί στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας με πρόσφατη τροποποίηση. Βασική επιδίωξη του Δήμου Χανίων, όπως έγινε γνωστό, είναι οι θέσεις να καλυφθούν με νέες προσλήψεις το συντομότερο δυνατόν μετά και από που θα κατατεθεί άμεσα στο ΙΠΕΣ για την επίσπευση διενέργειας προκήρυξης, πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, ώστε από τις αρχές του επόμενου έτους να ξεκινήσει επίσημα η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Χανιών. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες ο ιερέας που την περασμένη Τετάρτη έλουσε με βιτριόλι 7 Μητροπολίτες, ένα αρχιμανδρίτη και ένα στη φύλακα στη Μονή Πετράκη, την ώρα που το Συνοδικό Δικαστήριο αποφάσισε την καθαίρεσή του για πειθαρχική υπόθεση. Ενώπιον της 19ης τακτικής ανακρίτριας με δειχθείς στις φυλακές της Τρίπολης, όπου κρατείται, ο σκηνοθέτης ηθοποιός Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να απολογηθεί για τις δύο νέες κατηγορίες βιασμού που το έχουν απαγγελθεί μετά την προφυλάκησή του το Φεβρουάριο. Ο μέχρι πρότινος επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 8 Ιουλίου. Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη τα ξημερώματα. Ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι σήκωσε μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη για να παρεμποδίσουν μια Ολλανδική φρεγάτα να μπει στα ρωσικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας προειδοποίησε την Κίνα και τη Ρωσία εναντίον της χρήσης των εμβολίων για την COVID-19 που διανέμουν προκειμένου να μεγεθύνουν την επιρροή τους. Αυστραλοί αξιωματούχοι επέκτηναν την εφαρμογή lockdown και μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ 4 μεγάλες πόλεις βρίσκονται ήδη υπό σκληρό lockdown.
ο Κιμ Γιονγκ-ουν στην Βόρεια Κορέα. Καθαίρεσε ανώτατους αξιωματούχους εξαιτίας σοβαρού συμβάντος που συνδέεται με την προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου κορονοϊού και πυροδότησε τεράστια κρίση, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Δεκάδες ευνίδιοι θάνατοι καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στην περιοχή του Βανκούβερ, γεγονός που οφείλεται άμεσα σύμφωνα με τις αρχές στο κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ των 49,5 βαθμών Κελσίου. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με μεγάλα παιχνίδια αλλά και σημαντικές απουσίες θα συνεχιστεί από την Παρασκευή το Euro 2020 με τα πρώιμη τελικά. Αναλυτικά την Παρασκευή 2 Ιουλίου παίζουν Ελβετία, Ισπανία, Βέλγιο, Ιταλία, το Σάββατο Τσεχία, Δανία, Ουκρανία, Αγγλία. Τα ζευγάρια της Παρασκευής διασταυρώνονται μεταξύ τους όπως και αυτά του Σαββάτου. 84. Ο καιρός. Παραμένει στα ύψη ο υδράργυρος που φτάνει κατά τόπους και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους στα 4 με 6 μποφόρ. Κυρίες κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.